Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα, ξεκινώντας την παρέμβασή μου, να κάνω δύο σχόλια γενικά σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στην αίθουσα. Το πρώτο αφορά τον διαχρονικό αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ για τα πολιτικά δικαιώματα των κληρωτών, όλων των στρατιωτών που έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα να ασκήσουν ενώπιον της ελληνικής πολιτείας, και ασφαλώς τα υπερασπιζόμαστε ακόμη και σήμερα, και δεν μπορούμε να κάνουμε οπισθοχωρήσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα ή να συζητάμε για κάτι διαφορετικό. Κάθε στρατιώτης έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, το δικαίωμα στην έκφραση. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει και αγώνες έτσι ώστε και οι ένστολοι στο σύνολό τους να έχουν ακόμη και συνδικαλιστική δράση. Και αυτούς τους αγώνες δεν τους απεμπολούμε. Ένα δεύτερο σχόλιο και σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Πέτσα, από τον κύριο Νικητιάδη, ας μην έχουμε κοντή μνήμη. Ποιος οδήγησε τη χώρα στα βράχια? Ποιος οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία? Ποιος μπορεί να ξεχάσει και μας κουνάει σήμερα το δάχτυλο ότι αυξήσαμε το ΦΠΑ το 2015, το 2016, όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρέλαβε άδεια κρατικά ταμεία και παρέλαβε ένα ΑΕΠ της χώρας κατά 25% μικρότερο. Έρχεστε σήμερα και μας κουνάτε το δάχτυλο ότι αυξήσαμε τους φόρους, όταν από το 2012 μέχρι το 2015 είχατε επιβάλει 23 καινούργιους φόρους στον Έλληνα φορολογούμενο και αφήσατε άδεια ταμεία το 2015. Μα σοβαρά δεν τρέπεστε να ακούγονται τέτοια πράγματα από το βήμα της Βουλής? Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ με 4 χρόνια μόνο διακυβέρνηση της χώρας και άφησε γεμάτα ταμεία. Και έρχεστε σήμερα να μας κουνάτε το δάχτυλο? Είναι η ώρα σήμερα να μειωθεί ο ΦΠΑ? Ασφαλώς και είναι η ώρα. Αφήσατε τα καρτέλ των τροφίμων, της ενέργειας, των τραπεζών, των δηληστηρίων και κάνουν πάρτι στην αγορά εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί δεν υιοθετείτε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ? Από πού προέκυψε ότι δεν πέτυχε το πείραμα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία? Ίσα ίσα. Ακόμη και η έκθεση του Ντράγκη αναφέρεται σε αυτό. Ένας καθημαγμένος λαός οικονομικά, μια ακρίβεια που κατατρώγει το εισόδημα όλων των Ελλήνων, και έρχεστε και διατηρείτε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, υψηλό ΦΠΑ, έτσι ώστε να φτάνει η έμεση φορολογία γύρω στο 60% των φόρων, και δημιουργείτε υπερπλεονάσματα τα οποία μετά μοιράζετε ως επιδόματα σε μια κοινωνία καθημαγμένη. Αυτή είναι η πολιτική σας. Σας προτείναμε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλαγή του φορολογικού συστήματος και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν υιοθετείτε τις προτάσεις μας? Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και οι μικρομεσαίοι και τα νοικοκυριά είδαν την πρότασή μας ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για 2 δείκτες φορολόγησης, για 10 δείκτες για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Γιατί δεν ακολουθείτε μια τέτοια πολιτική? Αντίθετα, φέρατε μια τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες με μοναδικό στόχο και σκοπό να βάλετε λουκέτο τουλάχιστον στο 1/3 από αυτές, όπως λένε όλες οι συνδικαλιστικές τους εκπροσωπήσεις. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και φέρνετε ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025, κάνετε λόγο για μεγένθηση, αλλά αυτή η ανάπτυξη που επικαλείστε δεν αφορά τους πολλούς. Αφορά μόνο τους λίγους, αυτούς που στηρίζετε 5 χρόνια στο τιμόνι της χώρας. Με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται στα τάρταρα, είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μισθούς καθημαγμένους, χαμηλούς, με συντάξεις ακόμα χειρότερες, και εσείς κάνετε λόγο
για ανάπτυξη. Και βέβαια ένα έλλειμμα επενδύσεων που δεν αφήνει τις μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας να αναπτυχθούν. Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση που έχει καθυστερήσει κατά πολύ, μόνο σε λίγους και εκλεκτούς πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτά με απευθείας ανάθεση και εγκαλείστε και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα έλλειμμα ανταγωνισμού που έχει η χώρα κυρίως για αγαθά, και το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται και στο δίχτυ του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μιλάτε για αναπτυξιακό θαύμα, για δίθεν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για μείωση της ανεργίας, για θετικούς δείκτες στην οικονομία. Πράγματα όμως που δεν αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Και ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν το αντιλαμβάνονται πλέον και πολλοί από τους βουλευτές σας. Μια άλλη πραγματικότητα βλέπετε εσείς από τα υπουργικά σας έδρανα, ο κύριος Μητσοτάκης από το Μαξίμου, σε σχέση με αυτό που βλέπουν οι δικοί σας βουλευτές. Και βέβαια είναι ζητήματα που αναδεικνύουν, που τα έχουμε θίξει εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και για την ακρίβεια έχουμε φέρει ολοκληρωμένη πρόταση και φέρνουμε πάλι στη Βουλή την επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα της ακρίβειας και την αντιμετώπιση της. Και καλούμε και τις άλλες πολιτικές, προοδευτικές δυνάμεις, όπως θέλουν να λέγονται, της χώρας, να στηρίξουν αυτές τις προτάσεις και τις πολιτικές. Παίρνοντας και άλλες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, σας καλούμε στην Επιτροπή Εμπορίου να συζητήσουμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που καλεί τους 196.000 Έλληνες αγρότες να επιστρέψουν 50 εκατομμύρια, και τον ΕΛΓΑ, που δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του από το 2022 απλήρωτες αποζημιώσεις, και το Δήμητρα, το πρόγραμμα που έχει την αχθή στον αέρα, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τις κακές πρακτικές των τραπεζών με τα αυξημένα επιτόκια δανεισμού και τα μικρά επιτόκια καταθέσεων, τις κακές πρακτικές στις συναλλαγές που τα προηγούμενα χρόνια είχαν 4 δισεκατομμύρια κέρδη και ήρθατε και κλείσατε με ένα πρόστιμο 42 εκατομμυρίων ευρώ αυτή την υπόθεση. Προκαλείτε τον ελληνικό λαό με αυτές τις πολιτικές σας. Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα αυτά, και κάποιοι συνάδελφοί σας από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν, αν πραγματικά πιστεύουν αυτές τις πολιτικές. Δάνεια και δανειολήπτες, προστασία της πρώτης κατοικίας, ζητήματα που αναδείξαμε και κατά τη συζήτηση του πτωχευτικού νόμου το 2020, αλλά και κατά την κύρωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία της Α κατοικίας τον Νοέμβριο του 2023. Και καταψήφισαν τις προτάσεις μας, υπερψήφισαν τις κυβέρνησεις και σήμερα έρχονται τάχα να κάνουν εσωκομματική αντιπολίτευση. Τι είναι όμως αυτό που τους οδηγεί στην εσωκομματική αντιπολίτευση? Είναι η πραγματικότητα που βιώνουν και η πίεση που δέχονται από την κοινωνία. 5 χρόνια για κυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε η πιο βίαιη αναδιανομή του πλούτου που έχει γίνει μετά τη μεταπολίτευση. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ανάπτυξη, στο τέλος του 24 μας λέει για 2,2. Το 2025 προβλέπει 2,3 του ΑΕΠ. 2% για το 2026. 1,5% για το 2027 και 1,3% για το 2028. Αλήθεια, πού βλέπουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αυτή την ανάπτυξη? Οι μικρές επιχειρήσεις που η μία μετά την άλλη βάζει λουκέτο. Αυτή η δικιά σας ανάπτυξη δεν σχετίζεται με την ευημερία των πολλών, με την ευημερία του ελληνικού λαού. Και βέβαια μια οικονομία που οι διεθνείς οικονομικοί χτυπάνε καμπανάκι και για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για τις επενδύσεις, για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Μας μιλάτε για μια ανάπτυξη που στηρίζεται ασφαλώς στη μεταφορά δανείων από τις τράπεζες, στα φαν, από το real estate, αλλά όχι στην βάση της οικονομίας, που είναι ο πρωτογενής τομέας για ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα. Και δεν το υιοθετείτε αυτό το μοντέλο. Θέλετε ευκαιριακά να πλουτίσουν 5-10 ισχυροί, είτε αυτοί σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Γι' αυτό τρέξανε, σπεύσανε και κάνανε και κοινοπραξία οι 5 ισχυροί φίλοι της κυβέρνησης. Και αδιαφορείτε
για την όποια ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της μικρομεσαίας επιχείρησης που πάντα ήταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνει σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις κατά 2,4%, στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ένα ποσοστό ενισχύσεων γύρω στο 15,7%, και φαίνεται ότι ενώ αποτελούν το 99,9% της επιχειρηματικότητας της χώρας, είναι αποκλεισμένες όλες αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από τον τραπεζικό δανεισμό και από το ΕΣΠΑ, αντιμετωπίζοντας την οικονομική ασφυξία. Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη βρίσκεται στα τάρταρα, ο πληθωρισμός τροφίμων στα ύψη, η στέγαση στα ύψη και βέβαια η τιμή της ενέργειας οδηγεί τα νοικοκυριά στο να ξοδεύουν γύρω στο 35-40% για τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση, και κάποιες οικογένειες μονογονεϊκές, χαμηλόμισθοι, να ξοδεύουν το 55% των αποδοχών τους στο μισθό τους για στέγαση και για τροφή. Και από την άλλη έρχεστε και παρουσιάζετε υπερπλεονάσματα κάθε χρόνο. Προς τι αυτό? Όταν η κοινωνία αυτή τη στιγμή πιέζεται, αντιμετωπίζει ένα 17,8% των Ελλήνων πολιτών τον κίνδυνο της φτώχειας, και εσείς συγκεντρώνετε υπερπλεονάσματα και με το νέο προϋπολογισμό αυξάνετε και τους φόρους στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται ότι είστε αμετανόητοι. Μία φορολέλαπα που συνεχίζεται 5 χρόνια τώρα και έχετε σκοπό να τη συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια, συγκεντρώνοντας υπερπλεονάσματα που φτάνουν στα 6 δις και τα ξεπερνούν αυτή την πενταετία. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Υπουργέ? Ότι αυτά τα χρήματα δεν γυρνάνε στην κοινωνία, δεν γυρνάνε στην υγεία, δεν γυρνάνε στην παιδεία, δεν γυρνάνε έστω στην κοινωνία που τα έχει ανάγκη, στις δομές τις κοινωνικές. Κάνετε λόγο για την ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Ποια ενδοσχολική βία να αντιμετωπίσετε? Ποια συνολική βία να αντιμετωπίσετε όταν δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές να στηρίξουν τις οικογένειες, να στηρίξουν τους δασκάλους, τους καθηγητές, να στηρίξουν αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη? Κανένα ενδιαφέρον για το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές δομές που θα έπρεπε να υπήρχαν. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι και τα τελευταία χρόνια, βλέποντας το προσχέδιο αλλά και τα επόμενα του προϋπολογισμού του 2025, φαίνεται ότι δεν έχετε σκοπό να αλλάξετε πολιτική. Έχετε σκοπό πράγματι να ευνοούνται οι 137 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου, να αποκομίζουν κέρδη και να συμπιέζεται το εισόδημα της μεσαίας κυρίως τάξης. Και βέβαια δεν σταματά και αυτό που ξεκινήσατε από το πρώτο έτος και ολοκληρώνω, να χαρίζεστε στους μεγάλους και ισχυρούς. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα το παράδειγμα της Αττικής Οδού. Διαθέσατε την Αττική Οδό 25 χρόνια σε μια ιδιωτική εταιρεία που θα αποκομίσει ωφέλη γύρω στα 28 δις, ενώ θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να διαχειριστεί την Αττική Οδό και να έχει αυτά τα ωφέλη ώστε να στηρίξει το κοινωνικό κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με τα ζητήματα της εργασίας. Υπερηφανεύεστε για την μείωση της ανεργίας. Ποιες θέσεις δημιουργείτε εργασίας καινούργιας? Μερικής απασχόλησης. Το 50% των νέων συμβάσεων είναι μερικής απασχόλησης και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις εργασίας μέχρι 500 ευρώ. Με πρόσφατη έρευνα και έλεγχο μέσα από το σύστημα Εργάνη αποδείχθηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ούτε τον κατώτατο μισθό. 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν δίνει τον κατώτατο μισθό. Κάποιες πάλι, το 25% των επιχειρήσεων, δεν δίνουν τις τριετίες τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν 8 και 5 ώρες, 13 ώρες την ημέρα για να τα βγάλουν πέρα. Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν εξίσου τα ίδια προβλήματα. Είπατε για 2,2
αύξηση στις αποδοχές των συνταξιούχων το 2025, όταν ο πληθωρισμός κινείται στο 3%. Πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Και έρχεστε και τους λέτε ότι θα δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Το ίδιο κάνατε και με τους δημοσίους υπαλλήλους. 40 ευρώ αυξήσεις μεικτά. Μα ποιον κοροϊδεύετε? Δεν κάνετε τίποτα για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Ίσα-ίσα την ενθαρρύνετε με την ανοχή σας και τις πολιτικές σας τα τελευταία χρόνια. Και προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον ελληνικό λαό, κυρίως αυτούς που έχουν ανάγκη τη στήριξη του κράτους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, ότι είστε η κυβέρνηση των αυξήσεων. Είστε η κυβέρνηση που ευνοείται τους λίγους και τους ισχυρούς, και αυτό δείχνει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025, και ασφαλώς η κοινωνία σας γυρνάει την πλάτη, το έδειξε στις εκλογές του Ιουνίου του 2024. Να είστε σίγουροι ότι μια πολιτική πλειοψηφία θα δημιουργηθεί και θα συναντήσει πολιτικά αυτή την κοινωνία που ήδη σας έχει γυρίσει την πλάτη. Σας ευχαριστώ.